Καλημέρα κύριε Κατσότη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε, Το παλεύουμε. Έτσι, πάλι. Τώρα τα μέτωπα. Είδατε, φέρνω πιο κοντά το ΚΚΕ και εδώ στο κανάλι 1 το φιλοξενούμε, δεν παραλείπουμε εβδομάδα που να μην έχουμε ΚΚΕ. Νομίζω ότι είναι σημαντικές όλες οι φωνές. Και εμείς αυτό πιστεύουμε και προσπαθούμε, επιδιώκουμε βέβαια να είμαστε πολύ κοντά στους εργαζόμενους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, όπου κατοικεί, δουλεύει, σπουδάζει η νεολαία, για να μπορέσουμε εδώ. Να... Είπατε σπουδάζει. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε, δώστε μας μάλλον εσείς το δικό σας σχόλιο σε όλα αυτά που γίνονται. Τώρα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία των ΕΠΑΛ, όπου θορύβησαν πραγματικά όλη την Ελλάδα, σε σχέση με αυτό που είδαμε. Είδαμε ανθρώπους να χαιρετούν νέο ναζιστικά, οι οποίοι άνθρωποι 12-15 χρονών, δηλαδή μαθητές, και είδαμε και απ' έξω ανθρώπους άλλους με κράνη, με κοντάρια, με κόκκινες σημαίες. Για δώστε μου το σχόλιο σας. Κυρία Λάπα, νομίζουμε ότι ο λαός μας πρέπει να καταλάβει ότι ο φασισμός δεν τελειώνει έτσι. Είναι όπλο του συστήματος, όποτε τον θέλει τον αμολάει και όποτε πάλι θέλει τον μαζεύει. Γι' αυτό απαιτείται λαϊκή επαγρύπνηση και μαζική απάντηση στο φασισμό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει μία γραμμή, η οποία φαίνεται ότι είναι επίσημη γραμμή αυτή της εξίσωσης αυτών των εγκληματικών φασιστικών στοιχείων με όλους αυτούς που αγωνίζονται ενάντια στο φασισμό, αλλά και αγωνίζονται για τα αιτήματα συνολικά των μαθητών, των φοιτητών, ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όπου υψώνει φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, στη διαχείριση της πανδημίας, που δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των μαθητών, με αρέωση των μαθητών ανά τάξη, με νέες τάξεις, με προσλήψεις εκπαιδευτικών, γιατί αυτοί είναι οι αγώνες που κάνουν οι μαθητές και οι σπουδαστές, και βλέπετε ωραία. Ότι μπαίνουν μπροστά αυτά τα στοιχεία, ναι, του συστήματος για να μπορέσουν να εμποδίσουν, να δυσκολέψουν ή να αποπροσανατολίσουν το ίδιο το κίνημα. Είμαι μαζί σας όσον αφορά τα αιτήματα. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή, ειλικρινά θα ήθελα να έχουν μοιραστεί τάξεις, να έχουν μοιραστεί οι μαθητές, να έχουν πολλαπλασιαστεί οι δάσκαλοι. Δεν έγινε. Έγινε όμως πολύ καλή χαρτογράφηση, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε και τα συμπτωματικά κρούσματα, οπότε να μπορούμε να κινούμαστε περαιτέρω. Λοιπόν, πέρα από εκεί, εγώ σας ρώτησα για κάτι συγκεκριμένο. Μισό, μην πάμε στην παιδεία γενικά. Θέλω να μου αποκωδικοποιήσετε και να μου το δώσετε μέσα από τη δική σας ματιά, ουσιαστικά του ΚΚΕ τη ματιά, τι έγινε στη Σταυρούπολη. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ έβλεπα και σας το ξαναλέω, έβλεπα ανθρώπους από τη μέσα πλευρά των κυκλειδωμάτων, των κάγκελων, να είναι αυτό που λέτε, να χαιρετούν νεοναζιστικά, να είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξαναδούμε, όχι στη Βουλή, αλλά να το ξαναδούμε στην κοινωνία. Και απ' έξω έβλεπα κόκκινες σημαίες, στυλιάρια, έβλεπα κράνη, έβλεπα βία. Πάλι έβλεπα βία. Δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμό στη Ριαλάπα και δεν είναι καλό, τέλος πάντων, για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν μία θέση απέναντι στο φασισμό να συμψηφίζουν αυτούς που αντιστέκονται με αυτούς που επιτίθεται. Γιατί μέσα υπήρχαν τα τάγματα αυτά εφόδου της Χρυσής Αυγής, τέτοια είναι, τα οποία έχουν παρασύρει και μαθητές βέβαια, αλλά ήταν και η οργανωμένη, η κύρια δύναμη η οποία ήταν απ' έξω, η οποία επιχειρούσε, να το πω έτσι, να χτυπήσει τους αγωνιστές, να τους τρομοκρατήσει, να τρομοκρατήσει τους μαθητές για να μην αγωνίζονται. Είναι γνωστό πως φυγαδεύτηκε μία μαθήτρια η οποία σήκωσε ανάστημα απέναντί τους. Είναι γνωστό πως χτύπησαν το προηγούμενο βράδυ αρκετούς φοιτητές στα κεφάλια με όλα αυτά τα συστήματα που είχαν μαζί τους, τα κλόμπς και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα λοιπόν αυτοί που αντιστέκονται με αυτούς που επιτίθενται. Απ' έξω λοιπόν ήταν όντως κόσμος που διαμαρτύρονταν απέναντι σε αυτή την ομάδα, την φασιστική, που την πήρε υπό την αιγίδα της η Χρυσή Αυγή, το ξέρετε πολύ καλά, την πήρε υπό την αιγίδα της η Χρυσή Αυγή αυτή την ομάδα,
έβγαλε και ανακοίνωση η νεολαία της Χρυσής Αυγής, και εδώ η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη. Μία εγκληματική οργάνωση η οποία είναι στη φυλακή, έχει απ' έξω θύλακες και δραστηριοποιούνται και επιχειρώντας να κάνουν τα ίδια. Εκτεθειμένη δηλαδή. Γιατί είναι η κυβέρνηση? Είναι εκτεθειμένη γιατί η στάση της απέναντι σε αυτή την ομάδα είναι πολύ ύποπτη, να το πούμε έτσι. Γιατί η αστυνομία δεν εμπόδισε αυτές τις δυνάμεις να μπουν μέσα στο χώρο του σχολείου και τα είδαμε όλοι αυτά τα πλάνα και στην τηλεόραση. Αμέσως παρενέβη ο εισαγγελέας, κύριε Κατσότη. Γρήγορα η εισαγγελέα δεν έχω ξαναδεί. Ναι, παρενέβη ο εισαγγελέας, σε πολύ καλά έκανε, όμως ωστόσο σας λέμε. Είχαμε και αντικασυλλήψεις, δηλαδή. Οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, όπου κρατά ίσες αποστάσεις. Λοιπόν, οι δηλώσεις όπου επιχειρεί ίσες να συμψηφίσει... Μισό λεπτά, κύριε Κατσότη, ίσες αποστάσεις, ναι, κρατάμε όταν λέμε ότι... όταν προσπαθούμε να μην αναφέρουμε κάτι, όταν λέμε ότι υπήρξε γεγονός αλλά είναι μεμονωμένο, γιατί δεν μπορούμε από τα 400-500 χίλια σχολεία που έχει η Ελλάδα να πούμε ότι επειδή συνέβη σε 1-2 σχολεία αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Μεμονωμένο είναι. Κοιτάξτε, κυρία Λάπα, απλή όταν, όταν ένα σχολείο μετατρέπεται σε ορμητήριο της Χρυσής Αυγής, δεν μπορεί να υπάρχουν δηλώσεις τέτοιες του Υπουργού Παιδείας ή του Υφυπουργού όπου συμψηφίζει, εξισώνει τους θύτες με τα θύματα. Δεν μπορεί. Αυτό τι υποδεικνύει? Υποδεικνύει ανοχή. Υποδεικνύει τέλος πάντων μια στάση εχθρική απέναντι στους αγώνες των ίδιων των μαθητών, των φοιτητών κτλ. Κύριε Κατσότη, να κάνω μια ερώτηση σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, όταν λέτε εξισώνει τους θύτες με τα θύματα, εννοείται θύματα τους απ' έξω? Βεβαίως απ' έξω. Ή απ' έξω ήταν τα θύματα. Αυτοί δεν χτυπήθηκαν την προηγούμενη μέρα? Αυτοί δεν χτυπιόνται συνέχεια από τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα χρόνια? Με θανάτους, με νεκρούς. Αυτή η ομάδα, ο φασισμός, οι φασίστες, οι ναζί, δεν ήταν αυτοί που χτύπησαν τους εργάτες του ΠΑΜΕ κάτω στη ζώνη? Αυτοί δεν ήταν που χτύπησαν, που δολοφόνησαν τον Φίσα? Αυτοί δεν ήταν που χτύπησαν τους Αιγύπτιους εργάτες? Αυτοί δεν ήταν που έκαναν τόσα έσχη σε βάρος μεταναστών? Αυτοί δεν ήταν που στεκόταν στις πύλες των εργοστασίων ενάντια στους εργάτες που απεργούσαν, κύριε, και τους τρομοκρατούσαν και τους χτυπούσαν? Αυτές είναι οι δυνάμεις, κυρία Λάπα. Δεν είναι διαφορετικές. Αυτοί είναι όπλο του συστήματος και τους χρησιμοποιεί για να μπορέσει να υλοποιήσει δηλαδή μια πολιτική αντεργατική και αντιλαϊκή. Θέλει δηλαδή η κυβέρνηση να έχει τέτοια έκτροπα μέσα στο σχολείο για να βάλετε μετά από όλη την αντιπολίτευση? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε. Κοιτάξτε, λέγονται πολλά ότι η κυβέρνηση παίζει, λοιπόν, με όλο αυτό το ακροδεξιό συνοθήλευμα σε σχέση με τις εκλογές και τα λοιπά και τους ψήφους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε ότι εδώ κρίνεται ο καθένας από τη στάση του και κατά πόσο ανέχεται όλες αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι γνωστές, καταδικασμένες από το ίδιο το λαό, και είναι γνωστό ότι αρκετές χιλιάδες ανθρώπων πήραν μέρος σε διαδηλώσεις ενάντια στους φασίστες, και υπάρχει τα συνδικάτα σε κάθε χώρο δουλειάς έχουν απέναντί τους αυτές τις ομάδες, γιατί είναι το μακρύ χέρι του κράτους αλλά και της εργοδοσίας. Μισό λεπτά, κύριε Κατσότη, τι εννοείτε ότι η Χρυσή Αυγή ή το παρακλάδι της, που μπορεί να είναι κάποια οργανωμένη νεολαία και εμφανίστηκε στο πρώτο και στο τρίτο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, τάσετε εναντίον των κινημάτων των εργασιακών? Τι είναι αυτό που λέτε? Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η ομάδα, ναι, βεβαίως. Αυτές οι ομάδες αξιοποιούνται ενάντια στο κίνημα, κυρία Λάπα. Πρώτη φορά τα ακούτε αυτό? Μιλάτε τώρα για μια εγκληματική οργάνωση την οποία ουσιαστικά εκδίωξε και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ο λαϊκός παράγοντας την εκδίωξε, κυρία Λάπα.
Ο λαός και σηκώθηκε απέναντί του. Ανάστημα απέναντι στο φασισμό. Ήρθαν στο φως, συγγνώμη, μέσα από την δικαστική οδό, όλες οι λεπτομέρειες που απάρτιζαν αυτή την οργάνωση. Και πέρα από αυτό, έχει φύγει από την Βουλή και βρίσκεται τώρα, δεν ξέρω, υπό κάποιο μόρφωμα, υπό κάποια νεανική δράση, και κατηγορείται την κυβέρνηση ότι τις υποθάλπτει. Ναι, αυτές οι δηλώσεις και αυτή η στάση της κυβέρνησης απέναντί τους είναι ανεπίτρεπτη. Αν δεν τις υποθάλπτει, την ανέχεται. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι ο λαός πρέπει να επαγρυπνά, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το φασισμό, είναι μια διαρκής πάλι και χρειάζεται μαζική απάντηση καθημερινά απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που εμείς λέμε ότι είναι το μακρύ χέρι αυτού του βάρβαρου, του σάπιου συστήματος που, αν θέλετε, έχει καθυλώσει τις λαϊκές ανάγκες. Είναι αυτό το σύστημα που σαρώνει δικαιώματα του ίδιου του λαού μας για να υπηρετήσει τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Το μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν στηρίζει αυτές τις δυνάμεις. Το έχετε ακούσει εσείς, φαντάζομαι, ποιοι χρηματοδοτούσαν τη Χρυσή Αυγή, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων που τους αξιοποιούσαν. Άρα λοιπόν δεν είναι λαϊκές δυνάμεις, είναι δυνάμεις που μπορεί να συμμετέχουν μέσα, να είναι μέσα τέτοιοι άνθρωποι, αλλά αξιοποιούνται από το σύστημα για να μπορέσουν να χτυπήσουν τους αγώνες του λαού μας, αγώνες για αυξήσεις στους μισθούς, για διαρκή, για σταθερή δουλειά και για όλα αυτά που δικαιούνται συνολικά οι εργαζόμενοι και ο λαός μας. Κύριε Κατσότη, τώρα που λέτε για σταθερή δουλειά, για αγώνες κτλ., να πούμε ότι θα έχετε νέες κινητοποιήσεις για ενίσχυση της υγείας και προστασία του λαού. Η μέρα που έχετε ορίσει είναι η Τρίτη 5 Οκτώβρη. Ουσιαστικά φωνάζετε για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας και θα κάνετε μια δυναμική συγκέντρωση, η οποία μάλλον θα κάνετε πολλές δυναμικές συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι ξεκινάτε από 2 και 3 και 5 θα κορυφωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι στο φουλ οι μηχανές των οργανώσεών σας λίγο πριν ξεκινήσει και η μάχη, λέει, της πανεξόρμησης. Πείτε μας λιγάκι για αυτές τις δυναμικές κινητοποιήσεις. Ναι, αυτές τις κινητοποιήσεις τις κάνουν τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, τα οποία έχουν και βέβαια σύσκεψη στις 5 Οκτώβρη στο γήπεδο Sporting. Ναι, στις 6.30. Όπου εκεί θα γίνει μια συζήτηση προκειμένου να δυναμώσει η κοινή δράση και ο αγώνας των συνδικάτων και να αποκρουστεί η αντεργατική πολιτική, να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη και βεβαίως να διεκδικηθούν σύγχρονα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Αυτή η συζήτηση θα καταλήξει στο πλαίσιο δράσης συνολικά των συνδικάτων προκειμένου να σταθούν απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα που έφερε η κυβέρνηση με αυτόν τον νόμο Χατζηδάκη, που υλοποιεί κάθε αξίωση του μεγάλου κεφαλαίου για κατάργηση του οκταώρου, για να μπει στο γύψο το ίδιο το κίνημα, για κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη. Το κίνημα το ίδιο είναι γνωστό, όπως και στο παρελθόν, δεν θα επιτρέψει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια εργασιακή ζούγκλα. Θα μπει μπροστά και θα το ανατρέψει στην πράξη, όπως έκαναν οι εργαζόμενοι της eFood, που ουσιαστικά θαλάκωσαν το άρθρο 69 αυτού του νόμου Χατζηδάκη της κυβέρνησης, αλλά και την αξίωση που ήταν αξίωση του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων των πλατφορμών για τις διανομές, και έτσι λοιπόν κατέκτησαν την σταθερή δουλειά χωρίς αυτό που πρόβλεπε ο νόμος Χατζηδάκη, να είναι συνεργάτες, αυταπασχολούμενοι και χωρίς κανένα δικαίωμα από αυτά που έχουν απομείνει ακόμα στους εργαζόμενους. Με αυτόν τον τρόπο θα τσαλακώσουν κάθε άλλη πλευρά αυτού του νομοσχεδίου του νόμου Χατζηδάκη, που αφορά υπερορίες, πολλές υπερορίες με πολύ μικρή αμοιβή ή και χωρίς αμοιβή, που αφορά τα 10 ώρα την ημέρα και όλα αυτά που ζει συνολικά η εργατική τάξη και δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες στη ζωή της. Αυτός είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους και εμείς καλούμε τον κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα το πού ανήκει, το πού ψήφισε, να υπερασπίσει τα δικαιώματά του, να συμμετέχει στον αγώνα, γιατί η φυσική παρουσία του καθένα
παίζει σημαντικό ρόλο. Συμφωνούμε. Το μετρά και η κυβέρνηση, λοιπόν, και η εργοδοσία. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτόν τον διάλογο που μπορεί να ήταν και λίγο έντονος από πλευράς μου. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά και εσείς καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.